Και όσο προχωράει ο εμβολιασμός, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία θα έχουμε και θα ζούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα συνεχίζεται με περισσότερους από 110.000 εμβολιασμούς την ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η Μέρη Γίγου θα μας μεταφέρει την εικόνα από το εμβολιαστικό κέντρο στο Περιστέρι. Με ταχύς ρυθμούς συνεχίζονται οι εμβολιασμοί, Ελίνα. Την κούρσα, από ό,τι φαίνεται, οδηγούν οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες, καθώς τα ποσοστά είναι μεγάλα εκείνων που είτε έχουν κάνει την πρώτη δόση, είτε έχουν κλείσει τις επόμενες ημέρες το ραντεβού τους. Θέλουν να επέλθουν. Ουσία επηρεάζονται από όσα ακούγονται για το σκεύασμα, όπως μας είπαν και όσους ρωτήσαμε εδώ πέρα από το σκεύασμα της AstraZeneca, αλλά επιθυμούν να τελειώνουν το συντομότερο δυνατό. Να σου πω ότι εδώ στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου όλα κυλούν ομαλά. Οι πολίτες εξυπηρετούνται στην ώρα τους. Ανά διαστήματα, όπως βλέπετε, σχηματίζεται κάποια ουρά, η οποία όμως δεν κρατάει για πολύ. Κάποιοι έρχονται αρκετά πιο νωρίς. Να σου πω ότι είναι προγραμματισμένα να γίνουν σήμερα εδώ 4.200 ραντεβού, ενώ νωρίτερα βρεθήκαμε και στο εμβολιαστικό κέντρο του Αμαρουσίου, το Προμηθέας. Εκεί θα γίνουν 5.500 εμβολιασμοί. Βλέπουμε ότι καθημερινά ξεπερνάει οι εμβολιασμοί τις 100.000 και χθες είχαμε το νέο ρεκόρ, 113.000 εμβολιασμούς, Λίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.